Φορώντας ειδικές στολές, γάντια και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα βιοασφάλειας, κτηνίατροι διενεργούν ελέγχου σε κοπάδια για πανόλι στη ζώνη των 10 χιλιόμετρων από το σημείο εμφάνισης των πρώτων κρουσμάτων σε Θιά και Παρανύφους του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Η διαδικασία περιλαμβάνει πρωτίστως και κυρίως μέτρα βιοασφάλειας από τη δικιά μας πλευρά, προκειμένου να μην υπάρχει διασπορά του ιού από το ένα πυμνιοστάσιο στο άλλο. Λόγω της καραντίνας που έβαλε η κρατική συνάδελφος στα 50 πρώτα κρούσματα, πιστεύω ότι έχει περιοριστεί μόνο στην Εθιά και στους Παρανύφους. Αν δεν έμπαινε καραντίνα, θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Κλιμάκιο που διενεργεί ελέγχους βρέθηκε στις στέρνες του Δήμου Γκόρτινας με τον τηλεοπτικό φακό να καταγράφει καρέ-καρέ τη διαδικασία λήψης δειγμάτων από εγωπρόβατα σε μια μεγάλη μονάδα, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν διαπιστώθηκε κανένα κλινικό σύμπτωμα. Βασικά κάνουμε τώρα μια οπτική εξέταση. Επιλέγουμε αυτά, αν δούμε ένα οποιοδήποτε σύμπτωμα, παίρνουμε το δείγμα. Η διαδικασία περιλαμβάνει λήψη δείγματος από τη μύτη του ζώου. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να βλέπουμε ζώα ύποπτα, αν έχουν κάποια κλινική εκδήλωση δηλαδή του νοσήματος. Στη συνέχεια μετά προχωράμε στην αιμοληψία αυτού του ύποπτου πιθανολογό ζώου. Όλα αυτά φυλάσσονται σε ψυγεία με πάγο. Υπάρχει ανησυχία, αλλά τα πρόβατα δεν έχουν τέτοια προβλήματα, μας πάει. Δεν έχουν αντιμετωπίσει την ώρα. Τώρα δεν ξέρω. Είστε αισιόδοξος? Ναι, είμαι αισιόδοξος. Εσείς πάντως δεν βλέπετε συμπτώματα? Όχι, κανένα. Και στην Ιάτρη εδώ που είδαμε, κανένα σύμπτωμα είδαν. Τη χνοτροφία της Κρήτης εμείς δεν μπορούμε να τη διαλύσουμε. Αν το θένε κάποιοι, τη χνοτροφία δεν τη διαλύουμε εμείς. Ανησυχούμε κι εμείς, όλοι ανησυχούμε. Όλοι ανησυχούμε. Το χωριό μας έχει πολύ χνοτροφία. Έχουμε 30.000 εγωπρόβατα. Αν πέσει πάνω όλοι μέσα, τι γίνεται? 30.000. Ναι, πάνω από 30.000. Σα αστερούσε, ο χωριό στέρνε μόνο. Κανένα σύμπτωμα. Και την Ιάτρη που είναι εδώ και το έπανε, ελέγξαν τα ζώα, δεν υπάρχει τίποτα. Από ό,τι μας λένε, δεν έχουμε. Δεν φαίνονται κλινικά άρρωστα. Βέβαια, την αλήθεια θα τη δείξουν τα αποτελέσματα. Όλα θα τα δείξουν τα εργαστήρια. Αλλά πιστεύουμε ότι θα το παλέψουμε. Η ζώνη των 10 χιλιόμετρων είναι μέχρι. Ναι, μέχρι στέρνε και στάβγε. Μέχρι στάβγε είναι η περιοχή. Ναι. Στα 13 πιάνουμε περιοχή Ίνια, Στόλους, Γκαγκάλες, Βαγιονιά. Για μια πρωτόγνωρη διαδικασία κάνουν λόγο κτηνίατροι, οι οποίοι συνεχίζουν με τακτικούς ρυθμούς τους ελέγχους σε κτηνοτροφικές μονάδες, λαμβάνοντας δείγματα τα οποία αποστέλλονται στο κτηνιατρικό εργαστήριο στην Αθήνα. Υπήρχαν ζώα που φαίνονταν ύποπτα, παραδέχονται, ωστόσο αναμένουν τα επίσημα αποτελέσματα. Είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία για εσάς, για την πανόλη? Εννοείται πως είναι πρωτόγνωρη, δεν έχει πέσει ποτέ πανόλη εδώ πέρα. Στα κεντριά που ανεβήκαμε μαζί με τον συνάδελφο, δεν είδαμε καραμπινά το κλινικό κρούσμα. Γίνανε δειγματοληψίες. Τουλάχιστον τις δύο μέρες που το δικό μας κλιμάκιο βγήκε, το Σάββατο και την Κυριακή, ελέγξαμε 26 μονάδες. Συμπτώματα έντονα δεν είδαμε στα περισσότερα κοπάδια. Βέβαια υπήρχαν κάποια ζώα τα οποία φαίνονταν ύποπτα. Ελήφθησαν τα δείγματα από αυτά. Αναμένουμε τώρα τα αποτελέσματα. Κτηνοτρόφοι εκφράζουν την ανησυχία τους, καθώς μόνο στις στέρνες εκτρέφονται 30.000 εγωπρόβατα, κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση που εντοπιστεί κρούσμα, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Μεγάλη ανησυχία για το χωριό, για τον τόπο, για την κτηνοτροφία του χωριού. Να σημειωθεί ότι οι στέρνες είναι ένα χωριό το οποίο έχει πάρα πολύ κτηνοτροφία. Συμπτώματα δεν έχουν φανεί, συμπτώματα δεν φαίνονται ακόμα στην περιοχή και αυτό είναι το ευχάριστο γεγονός. Τώρα βλέπουμε, έχει ο Θεός. Η βοσκή αγαπάνε τα ζάντος, πρέπει, γι' αυτό και πρέπει και να σταθεί αντάξια το Υπουργείο για το κάθε πράγμα. Ιδάλλως θα βρούνε, θα συγκρουστούμε. Στόχος όλων είναι να μπει φρένο στην εξάπλωση της πανόλης, με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε εγρήγορση και να συνεργάζονται με τους κτηνίατρους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.